Κύριε Διευθυντά, κύριε Ιωάννου, καλησπέρα. Να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή. Και το ευχάριστο είναι ότι πήγαν όλα καλά με τους επισκέπτες του Τριημέρου που μπήκαν και βγήκαν από την Εγνατία. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλή Σαρακοστή. Ό,τι θέλετε να σας... Να δώσουμε λίγο την εικόνα τόσο της εξόδου των εκδρομέων όσο και της επιστροφής των εκδρομέων. Βέβαια, κομβικά σημεία στην Εγνατία ήταν τα διόδια των Μαλγάρων, αλλά και του Πολυμήλου, που σήκωσαν και τη μεγαλύτερη κίνηση, κύριε Ιωάννου. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Όπως είναι ακριβώς λέτε, δηλαδή μεγάλη κίνηση είχαν τα Μάλγαρα και ο Πολύμηλος. Λοιπόν, πετε μου τι άλλο, τι θέλετε θέλω, να σας πω. Θέλω να μας δώσετε συνολικά την εικόνα. Πόσοι συνολικά έφυγαν. Την εικόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας για το τρίμηνο. Με νούμερα από τις 24, από την Παρασκευή. Μέχρι και χθες. Ωραία, σας ακούμε κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα Μάλγαρα. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, στα Μάλγαρα περάσανε... Λοιπόν, θα σας πω το νούμερο συνολικά, διότι περίπου, δηλαδή μιλάμε για 48, 49 με 51 προς τα πάνω και προς τα κάτω, καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε θα σας δώσω συνολικά το νούμερο. Λοιπόν, από τα Μάλγαρα περάσανε στην Παρασκευή 24 του Φλεβάρι 37.778 αυτοκίνητα. Το Σάββατο περάσανε 35.200. 26 την Κυριακή 31.000 και 27 χθες τη Δευτέρα 40.500 που ήταν η επιστροφή. Λοιπόν, τώρα να πάμε στον Πολύμηλο. Να πάμε στον Πολύμηλο και μετά λίγο να συζητήσουμε γενικότερα για την κίνηση και τους επισκέπτες. Λοιπόν, στον Πολύμηλο την Παρασκευή περάσαν 15.000, το Σάββατο 25 14.000, στις 26 του μήνα, δηλαδή την Κυριακή, 11.000 και στις 27 την καθαρά Δευτέρα, 15.500. Ήταν λοιπόν, πολύ αυξημένη η κίνηση σε σχέση με τα στοιχεία των προηγούμενων και ετών. Και θα το δείτε τώρα που θα σας πω τα νούμερα για τη Σάτιστα, ότι η Σάτιστα από τον Πολύμηλο είναι σχεδόν τα μισά, ενώ δεν είναι έτσι, ενώ συνήθως είναι γύρω στις 8.500 με 9.500, ημερήσια κυκλοφορία, είναι σχεδόν τα μισά. Δηλαδή η Σάτιστα, την Παρασκευή από τη Σάτιστα περάσανε 6.700, που σημαίνει ότι από τον Πολύμηλο περάσανε 15.500 την Παρασκευή. Που σημαίνει ότι έμειναν στην Κοζάνη και δεν κατευθύνθηκαν προς τα Γρεβενά ή στα Γιάννενα. Μαϊδα, πάντως πριν δεν πέρασαν από τη Σάτιστα. Λοιπόν, την 25 το Σάββατο 7.000, την 26 την Κυριακή 11.000 και τις 27 χθες 7.800. Ναι, ενώ θα περιμέναμε ότι οι επισκέπτες θα πήγαιναν και στα Γιάννενα αλλά και στα Γραβενά που είχε πολλές αποκριάτικες εκδηλώσεις, έμειναν Κοζάνη, Πτολμαϊδα, Σέρβια. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία. Τα στοιχεία ενώ... δείχνουν αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πόσοι πήγαν προς... Καταρχήν είναι σίγουρο ότι από τις 15.500 που πέρασαν χθες, και έχουμε 7.800 στη Σάτιστα, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν, δεν πέρασαν από τη Σάτιστα. Έτσι. Τώρα, κύριε Διευθυντά, είχαμε και δωρεάν διέλευση από τα διόδια χθες, βραδινές στον ώρες. Στον Πολύμηλο χθες πέρασαν από τις 15.500 3.000 χωρίς να πληρώσουν. Ήταν ελεύθερες διελεύσεις που δίναμε όταν είχε μεγάλη ουρά. Είχαμε και ένα ψηλό ατύχημα, αλλά το ατύχημα ήταν μετά τα διόδια προς Θεσσαλονίκη, γύρω στα 9 χιλιόμετρα. Ήταν μετά και τον κόμβο της Καλαμιάς, δηλαδή. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Ήταν γύρω στα 9 χιλιόμετρα. Από το οποίο όμως ατύχημα δεν είχε τίποτε. Μία κοπελιά 22 χρονών, από ό,τι έμαθα, για προληπτικούς λόγους πήγε στο Μαμάτσιο.
Καλά το λέω. Ναι, ναι, στο Μαμάξιο Νοσοκομείο. Mm-hmm. Λοιπόν. Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω λίγο, επειδή έχετε εικόνα 24 ώρες το 24ωρο για τη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, δεν είχαμε κάποια προβλήματα στην έξοδο και στην επιστροφή των εκδρομέων. Ναι. Πλην αυτό του ατυχήματος που ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές είχαμε. 4 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν. Λοιπόν, και όταν δίνουμε ελεύθερες διελεύσεις, τις δίνουμε πολύ μικρές, 2-3 λεπτών. Γιατί αναπτύσσουν ταχύτητα οι λυγκιώδη μετά. Περνάνε ελεύθερα και πάνε του σκοτωμού. Καταλάβατε. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Τώρα τα στοιχεία των προηγούμενων ετών τι δείχνουν σχετικά με την κίνηση των οχημάτων τέτοιες ημέρες. Βέβαια, των δύο προηγούμενων ετών, τα είπαμε, δεν είχαμε πολλή κίνηση, είχαμε τον κορονοϊό. Άλλωστε μαζί περάσαμε όλη τη διαδικασία αυτή. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά, όχι πολύ κοντά, είναι πιο αυξημένα τώρα. Τώρα υπήρξε μεγαλύτερη θέληση για να πάει ο κόσμος. Λοιπόν, είναι προσομοιάζουν προς το 19, το 2019. Προς τα πάνω από το δηλαδή. Το 20, το 21 και το 22 είχαμε, ξέρετε πώς ήταν. Λοιπόν, ναι, ήταν λόγω κορονοϊού, δεν υπήρχε και άδεια να περάσεις κάποιες φορές. Χρειαζόταν άδειες, χρειαζόταν λόγω του κορονοϊού. Θυμάστε ποια χρονιά, τα τελευταία χρόνια, είχαμε τη μεγαλύτερη κίνηση. Τη μεγαλύτερη κίνηση έχω την εντύπωση και δεν κάνω λάθος, είναι τώρα το 23. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια μετακίνηση αυτοκινήτων προς τα εκεί. Υπήρχε πάντα κοντά. Μιλάμε δηλαδή τώρα περάσαμε από τον Πολύμηλο χθες 15.30, εντάξει, ήταν 13.800 το 19. Δεν είναι καμιά μεγάλη. Ναι, αλλά είναι πάλι είναι 1.500-1.600 αυτοκίνητα περισσότερα. Ναι, παραπάνω, ναι, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά για τις γιορτές, για την αποκριά. Τέλος καλό, όλα καλά σχετικά με την κίνηση των οχημάτων, κύριε Διευθυντά, έτσι να είναι και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πήγαν όλα καλά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε κανένα ατύχημα. Λοιπόν, γιατί πρέπει και εμείς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να μην γίνει ατύχημα, για να μην και ο κόσμος διαμαρτύρεται συνεχώς. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και η ασφάλεια, σε εισαγωγικά βέβαια, 24 ώρες το 24ωρο ελέγχεται η κίνηση στην Εγνατία, που σημαίνει έχετε και εικόνα και αν κάποιος οδηγός αυξήσει ταχύτητα υπάρχουν και τα ραντάρ και βέβαια όλες εκείνες οι διαδικασίες για να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Στον Πολύμηλο έχουμε πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δώσουμε συχνές ελεύθερες διελεύσεις. Διότι μέσα στη σειρά και μετά τον Πολύμηλο προς Θεσσαλονίκη υπάρχουν 14 διπλές σύραγγες. Μέσα στις σύραγγες τρέχουν σαν παλαβή. Λοιπόν, τρέχουν σαν παλαβή και είχαμε κατά κύριους ατυχήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θανατηφόρο. Καιρός να βάλετε κόφτη στην ταχύτητα και μέσα στις σύραγγες είναι πολλές και οι σύραγγες και... Πινακίδες υπάρχουν. Υπάρχουν πινακίδες, αλλά οι οδηγοί... μεγάλες πινακίδες που προειδοποιούν για τις σύραγγες. Λοιπόν, υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν για οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά για να έχεις το νου σου. Αν δηλαδή δουν από το κέντρο ελέγχου, άμα δουν ότι έγινε ένα ατύχημα, βάζουν κόκκινο στη λωρίδα εκείνη. Βέβαια, υπάρχουν και οι υψηλές πινακίδες που... Μεγάλες πινακίδες, οι VMS, αυτές είναι, ειδοποιούν για οτιδήποτε. Και για το καιρικά φαινόμενα και για προβλήματα στο δόστρωμα και όλα τα σχετικά. Κύριε Διευθυντά, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Άλλωστε είστε πλέον ένας πολύτιμος συνεργάτης της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Σαρακοστή. Γεια σας, καλημέρα. Να είστε καλά.